Χαίρετο και πάλι παιδιά, είμαι ο Σπύρος Ζιγούρης, είμαι καθηγητής πληροφορικής. Είσαστε στο videolearner.com και αυτό είναι το κανάλι μας στο YouTube. Σήμερα θα κάνουμε για την υπηρεσία παγκόσμιου ιστού, το web ή αλλιώς το 3W, το World Wide Web, η πιο γνωστή και η πιο διαδεδομένη υπηρεσία του διαδικτύου. Είναι ο παγκόσμιος ιστός, το World Wide Web ή αλλιώς το web ή τα 3W. Φαίνεται σαν ένας ιστός αράχνης. Είναι υπηρεσία του διαδικτύου, το World Wide Web. Καταρχάς, πολλοί συγχαίουν το διαδίκτυο με τον παγκόσμιο ιστό. Ας ξεκαθαρίσουμε ότι ο παγκόσμιος ιστός, το World Wide Web, δεν είναι συνώνυμο με το διαδίκτυο, με το ίντερνετ. Στην ουσία, το ίντερνετ είναι ένα σύμπλεγμα από πολλά δίκτυα, ενώ εδώ πέρα είναι μια υπηρεσία του διαδικτύου, ώστε να έχουμε έναν τρόπο για πρόσβαση στην πληροφορία. Θα το θυμόμαστε αυτό, θα το πούμε σε λίγο. Πολλές φορές στις συζητήσεις μας, όταν λέμε το ένα, εννοούμε και το άλλο, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι λάθος. Το διαδίκτυο και ο παγκόσμιος ιστός, εν συντομία web, είναι δύο ξεχωριστά αλλά σχετιζόμενα πράγματα. Όταν λέμε web, εννοούμε τον τρόπο που έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία μέσω του διαδικτύου, μέσω ενός δικτύου δηλαδή, είναι ένα μοντέλο διαμοιραζόμενης πληροφορίας που χτίζεται πάνω από το διαδίκτυο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του παγκόσμιου ιστού είναι η μη γραμμική οργάνωση και η αναζήτηση πληροφοριών. Δύο πράγματα έχουμε σαν γνώρισμα του διαδικτύου. Έχουμε μη γραμμική οργάνωση και αναζητούμε συνέχεια πληροφορίες. Αναφέρουμε ως παράδειγμα μη γραμμικής αναζήτησης είναι περίπτωση που θέλουμε να αναζητήσουμε μία λέξη σε ένα λεξικό, παραδείγματος χάρη το ghost. Δεν ξεκινάμε από το α για να φτάσουμε στη λέξη που θέλουμε, αλλά πάμε στο συγκεκριμένο γράμμα και ακολουθούμε τις λέξεις, έως ότου φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Όπως εδώ πέρα. Το G και αφήσουμε το Ghost. Εντάξει, αν θέλω να ψάξω να βρω τη σημερινή λέξη Ghost, πάμε στο A, B, C, D, E, F, G. Πάμε εδώ πέρα και βρίσκουμε τη λέξη. Κάπως έτσι. Δεν ξεκινάμε από το α και ξεφυλίζουμε. Άρα έχουμε μη γραμμική. Αυτό είναι γραμμικό σειρά με σειρά. Σειριακά δηλαδή. Αναζήτηση πληροφορίας. Όταν ξεφυλίζω ένα βιβλίο, πάλι γραμμικά πηγαίνω. Σειριακά δηλαδή. Όταν έχω ένα flipbook και το ξεφυλίζω για να δω την πληροφορία, πάλι γραμμικά πηγαίνω. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι απεικόνησης πληροφορίας, γραμμικά και μη γραμμικά. Κοιτάξτε εδώ πέρα, μπορεί να πάει γραμμικά η ιστορία μας, η πληροφορία, αλλά μπορεί να πάει και μη γραμμικά, όπως θα δούμε σε λίγο. Μπορεί να πάει με κατηγορίες, δηλαδή τα τρίγωνα με τα τρίγωνα, τα κυκλάκια με τα κυκλάκια και τα τετράγωνα με τα τετράγωνα. Μπορεί να πάει ανακατεμένη και να βγάλει μια μικρή πληροφορία, όλα αυτά. Κοιτάξτε εδώ πέρα αυτό το animation, πώς πάει. Εδώ πέρα μη γραμμικά, κάποια στοιχεία και μπορείτε να ενώσει γραμμικά να φαίνεται μια πληροφορία. Ενώ έχει πάρει κάποια στοιχεία από το τσουβάλι από τις πληροφορίες και να φτιάξει μια ιστοριούλα, μια πληροφορία δηλαδή. Και αυτή από ό,τι βλέπουμε είναι γραμμική. Μπορούμε να χωρίσουμε την πληροφορία ανά κατηγορίες. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, γραμμικής, μη γραμμικής, με κατηγορίες. Θα μείνουμε εμείς μόνο για το γραμμικό και το μη γραμμικό. Θα πούμε για το υπερκείμενο, το hypertext, ονομάζουμε. Ένα κείμενο στο οποίο η πληροφορία είναι οργανωμένη με μη γραμμική μορφή, δηλαδή η αναζήτηση της πληροφορίας δεν γίνεται με κάποια συγκεκριμένη σειρά, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Μπορώ να πατήσω σε κάποια εικονίδια, σε κάποιες λέξεις και να μεταφερθώ σε κάποια πληροφορία. Άρα δεν γίνεται η αναζήτηση με κάποια συγκεκριμένη σειρά, αλλά τυχαία με βάση τους συνδέσμους, τα links. Τα links είναι οι σύνδεσμοι, οι διάφορες λέξεις ή εικονίδια που πατάω πάνω, που υπάρχουν στο σώμα του κειμένου.
Σύνδεση, παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι κάποιες λέξεις, κάποια εικονίδια. Υπερμέσα ή αλλιώς hypermedia είναι μια συλλογή πολυμεσικών πληροφοριών, κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο, animation, η οποία είναι οργανωμένη με μη γραμμικό τρόπο, όπως εδώ πέρα μια ιστοσελίδα. Ο ιστός, το web δηλαδή, χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HTTP, το Hypertext Transfer Protocol, το πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου, να μεταφέρω δηλαδή την πληροφορία σαν υπερκείμενο, για να μεταφέρει δεδομένα. Άρα, για να μεταφέρουμε δεδομένα, εμείς στις ιστοσελίδες, ποιο πρωτόκολλο χρησιμοποιούμε στο τμήμα μεταφορμογής, το HTTP, το Hypertext Transfer Protocol, το πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου. Αυτά που βλέπουμε εμείς στις ιστοσελίδες, στην ουσία είναι υπερκείμενο, που έχει εικόνα, κείμενο, ήχο, βίντεο, animation, δηλαδή συλλογή από πολυμεσικές πληροφορίες. Όπως αναφέρθηκε πιο πριν, η υπηρεσία του διαδικτύου είναι βασισμένο στο μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή. Όντως έχουμε έναν πελάτη και έναν εξυπηρετητή, έναν server και έναν client. Αυτό είναι. Εδώ πέρα έχουμε έναν HTTP server που στέλνει τις ιστοσελίδες που έχει ζητήσει ο client στον client. Αυτό είναι. Κοιτάξτε, είναι υπηρεσίες, όπως και το web είναι υπηρεσία του διαδικτύου. Έτσι και στην περίπτωση του ιστού, που είναι υπηρεσία του διαδικτύου, δηλαδή τις πιο διαδεδομένες υπηρεσίες του διαδικτύου, ακολουθείτε αυτό το μοντέλο. Έχουμε υπολογιστές και κάπου έχουμε ένα server. Και ο server εξυπηρετεί αυτούς τους υπολογιστές που είναι τοποθετημένοι στο διαδίκτυο. Το ρόλο του εξυπηρετητή αναλαμβάνουν προγράμματα γνωστά ως web servers, παραδείγματος χάρη το Apache, που έχουν ως σκοπό αυτά προγράμματα την οργάνωση και διαχείριση των πληροφοριών μέσω ιστοσελίδων, μέσω web pages. Οι ιστοσελίδες είναι μια εφαρμογή υπερμέσου, δηλαδή δεν είναι μόνο κείμενο. Έχουμε εικόνα, βίντεο, κινούμενη εικόνα. Δηλαδή μπορούν να περιέχουν κείμενο, εικόνες, βίντεο κλπ. Για να προσπελάσουμε μια ιστοσελίδα, θα πρέπει να ξέρουμε τη διεύθυνσή της. Το URL, το Uniform Resource Locator, που είναι της μορφής HTTP, //www, το web, το videolearner.com. Ή αλλιώς, http://www.webntua.gr/info/studies.html. Κάπως έτσι, αν πατήσω μια ιστοσελίδα, βλέπω στον υπολογιστή μου, μέσω του HTTP, του πρωτοκόλλου, τη ιστοσελίδα στον υπολογιστή μου. Αναλύοντας τώρα τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας, διακρίνουμε. HTTP αναφέρεται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που ανήκει η ιστοσελίδα. Πολύ ωραία. Δεύτερον, το World Wide Web ή αλλιώς το 3W δηλώνει ότι πρόκειται για σελίδα του ιστού. Πολλές φορές μπορεί και να παραλείπεται. Άρα το 3W σημαίνει ότι είσαι στο web. Το ntua.gr είναι η διεύθυνση του web server. Πολύ ωραία. Ουσιαστικά αυτό το κομμάτι της διεύθυνσης αναφέρεται σε έναν DNS server και το όνομα ntua.gr μεταφράζεται σε IP διεύθυνση όπως εξηγήσαμε παραπάνω. Με πάει στο web server και από εκεί παίρνω τις σελίδες. Το /el/ αναφέρεται σε ένα φάκελο directory του web server. Το news πάλι αναφέρεται σε έναν υποφάκελο subdirectory του web server. Και το announcements.html είναι η ιστοσελίδα που θέλουμε να προσπελάσουμε. Μια ιστοσελίδα δηλαδή, με τις ανακοινώσεις. Αυτό είναι. Οι ιστοσελίδες έχουν σημεία σύνδεσης, τα hyperlinks, θερμές λέξεις ή εικονίδια που έχουν βάλει συνδέσμους, τα οποία μπορεί να είναι κείμενο, εικόνα κλπ. Και μπορεί να παραπέμπει, αυτό κάνουν οι υπερσυνδέσμοι ή αλλιώς τα σημεία σύνδεσης, να παραπέμπουν σε άλλο σημείο της ίδιας ιστοσελίδας ή σε άλλη ιστοσελίδα, στον ίδιο web server ή ακόμα και σε ιστοσελίδες που βρίσκονται οπουδήποτε στο διαδίκτυο. Το μήκος μιας ιστοσελίδας δεν είναι απαραίτητο να έχει μήκος όσο μια σελίδα οθόνης ή μια εκτυπωμένη σελίδα. Μπορώ να κάνουμε scroll και να πηγαίνουμε προς τα κάτω. Αλλά μπορεί να καταλαμβάνει πολύ περισσότερο μήκος ή και πλάτος. Μπορεί να κάνουμε και scroll
κατά πλάτος, έτσι. Ένα σύνολο πληροφοριών, μια ιστοσελίδα δηλαδή, παραδείγματος χάρη μια παρουσίαση μιας εταιρείας, οργανωμένη σε ένα σύνολο ιστοσελίδων, με υπερσυνδέσμους, παραδείγματος χάρη κάτι για μας, επικοινωνία, φωτογραφίες, το βιογραφικό μας, ονομάζεται τοποθεσία site. Οι φιλομετρητές, τα browsers, είναι το πρόγραμμα πελάτης. Εμείς έχουμε το Chrome, παραδείγματος χάρη, το Internet Explorer, το Firefox. Αυτά είναι πρόγραμμα πελάτης. Ο web server μπορεί να τρέχει ένα πρόγραμμα όπως το Apache. Ωραία. Και χρησιμοποιεί ο ιστός για να απευθύνει ερωτήματα στον εξυπηρετητή, στο web server. Δηλαδή, το browser το χρησιμοποιούμε σαν πρόγραμμα. Ο ιστός δηλαδή, η υπηρεσία αυτή, για να στέλνουμε ερωτήματα, queries, που σε ένα server. Υπάρχουν πολλά προγράμματα φιλομετρητών για το ίδιο ή διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. Είτε είμαστε σε Linux, σε Mac, είμαστε Windows. Αναφέρω μερικά από αυτά, είναι το Internet Explorer, το Firefox, το Chrome, το Opera κλπ. Οι βασικές λειτουργίες που συναντάμε σε όλα τα προγράμματα φιλομετρητών είναι να αποστέλει αιτήματα στους εξυπηρετές, στους servers του ιστού, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο HTTP. Εδώ πέρα χρησιμοποιούμε το HTTP, είπαμε. Σχεδιάζει την ιστοσελίδα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έστειλε ο εξυπηρετής και δείχνει έτσι είναι η ιστοσελίδα. Τονίζει τα σημεία σύνδεσης, τους υπερσυνδέσμους δηλαδή, ώστε να είναι ευδιάκριτα και να είναι εύκολο να εντοπιστούν στην ιστοσελίδα. Δίνεται δυνατότητα αποθήκευσης των διευθύνσεων των ιστοσελίδων σε καταλόγους, δηλαδή με τα αγαπημένα. Και τέλος κρατάει ιστορικό με τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων που έχουμε επισκεφτεί. Δηλαδή το ιστορικό. Με τους φιλομετρητές έχουμε τη δυνατότητα να διαβάζουμε τις ιστοσελίδες του διαδικτύου που έχουμε μέσα υπερμέσα, οι οποίες όπως αναφέραμε και πιο πριν είναι σελίδες υπερμέσων, έχουν δηλαδή κείμενο, φωτογραφίες, animation, βίντεο. Για να διαβάσουμε μια ιστοσελίδα θα πρέπει να ξέρουμε σε ποιον web server είναι αποθηκευμένη, δηλαδή να ξέρουμε τη διεύθυνση του web server και το όνομά της σελίδας που θέλουμε να διαβάσουμε. Άρα να ξέρουμε το web server, έτσι. Με το HTTP θα το διαβάσουμε. Τα πράγματα βέβαια είναι πιο απλά και δεν χρειάζεται να θυμόμαστε τα ονόματα όλων των σελίδων που θέλουμε να διαβάσουμε, αλλά μόνο τη διεύθυνση του web server. Αυτό γίνεται γιατί υπάρχει ρύθμιση στους web servers για την αρχική σελίδα που θα εμφανίζεται, το index.html, συνήθως ονομάζεται homepage, αυτόματα. Όταν κάποιος προσπελάζει να δει έχει πρόσβαση τον συγκεκριμένο server, στη συνέχεια και μέσα από τους συνδέσμους, τα hyperlinks που υπάρχουν σε αυτή τη σελίδα, μπορούμε να αναζητήσουμε τις πληροφορίες που θέλουμε, χωρίς να χρειάζεται να ξέρουμε το όνομα της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Έτσι, όταν πληκτρολογούμε το www.parliament.gr με το HTTP, δηλαδή τη διεύθυνση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όταν πληκτρολογούμε, στην ουσία, διαβάσουμε μια ιστοσελίδα που έχει οριστεί ως κύρια ιστοσελίδα, αυτό να το κάνουμε όταν πληκτρολογούμε. Είπαμε παραπάνω πως οι φιλομετρητές σχεδιάζουν την ιστοσελίδα σύμφωνα με τα στοιχεία που τους στέλνει ο web server. Τα στοιχεία αυτά είναι σελίδες κειμένου, της γλώσσας σήμανσης υπερκειμένου, της Hypertext Markup Language, της HTML και σύμφωνα με τα στοιχεία αυτής της σελίδας, ο φιλομετρητής σχεδιάζει αυτό που βλέπουμε στην οθόνη του υπολογιστή μας και φαίνονται εδώ πέρα οι εικόνες εκεί που το έχουμε ορίσει, σύμφωνα με την HTML. Ζητάμε κάτι και παίρνουμε μια απάντηση. Και τελειώσαμε το μάθημα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Από το Σπύρο Ζιγούρη, το videolearning.com. Γεια σας.